νόμιμων συνακροάσεων και τον τρόπο με τον οποίο παρακάμφθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αλέκος Μάρκελος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες, προκύπτουν σημαντικά στοιχεία, Αλέκο. Έτσι είναι, Ελένα, αποφεύγοντας όσο είναι δυνατόν αυτοτεχνικούς όρους, να δώσουμε την εικόνα. Την Κυριακή, ΝΕΤ αποκάλυψε το IMS, το Interception Management System, το σύστημα νομίμων συνακροάσεων, και έθεσε κάποια ερωτήματα με φάξ που απέστειλε προς την Ericsson. Η Ericsson απάντησε σήμερα και έχει άμεση σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Βλέπουμε άλλωστε και τα σχετικά γραφικά από την παρουσίαση, αλλά και την απάντηση της Ericsson. Να σταθούμε σε ορισμένα σημεία της δυσέλιδης απάντησης της εταιρείας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη δυνατή η ανίχνευση των παράνομων συνακροάσεων στους καθιερωμένους ελέγχους ρουτίνας του συστήματος αφορά στην ύπαρξη δύο λογισμικών. Το ένα είναι το λογισμικό κατασκευής Ericsson, που μπορεί να χρησιμοποιείται για νόμιμες συνακροάσεις με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Το άλλο λογισμικό, αναφέρει η Ericsson, δεν ήταν κατασκευής Ericsson, non-Ericsson piece of software, και προσθέθηκε εκ των υστέρων παράνομα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο παραπάνω λογισμικό κατασκευής. Με αποτέλεσμα να ενεργοποιεί το λογισμικό της Ericsson για τις νόμιμες συνακροάσεις, ταυτόχρονα να εξαφανίζει τα ίχνη της ενεργοποίησης και χρήσης του λογισμικού της Ericsson, ώστε το λογισμικό της Ericsson να εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ανενεργό. Μεταφράζοντας απλά ελληνικά αυτό που αναφέρεται αλλά και αυτό που υπονοείται στην ανακοίνωση, είναι σαφές ότι η Ericsson επιβεβαιώνει την αποκάλυψη της ΝΕΤ για τα συστήματα αυτοπροστασίας και προστασίας του συστήματος. Τονίζουν όμως ότι το παράνομο λογισμικό που είχε εγκατασταθεί είχε τυφλώσει ουσιαστικά την Ericsson, μεταβάζοντας έτσι την ευθύνη για τον εντοπισμό στη Vodafone. Αλέκος, ευχαριστούμε πολύ.